Πες μου δηλαδή αν γίνονται Χριστούγεννα χωρίς Ντόρα Μπακογιάννη. Ποτέ. Ήρθαν τα Χριστούγεννα εκεί πρωτοχρονιά και φυσικά Ντόρα Μπακογιάννη στα κακά κορίτσια. Καλησπέρα! Καλώ τα κακά κορίτσια. Καλές γιορτές. Πάρα πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα δώρα έστειλε η Ντόρα Μπακογιάννη από τον τόπο της, από την Κρήτη. Φοβερά καλλιντικά με βάση το λάδι. Πού τα, πού τα ανακαλύψατε? Έχουμε κάνει άλματα στην Κρήτη. Υπάρχει μια πολύ παλιά εταιρεία που λέγεται Αβέα, η οποία παλιά, όταν ήμουν εγώ μικρή, είχε λάδια. Και μετά κάποια στιγμή έκανε ένα πράσινο σαπούνι. Αλλά όταν λέμε πράσινο, ξέρεις, το σαπούνι της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου λοιπόν, ο πατέρας μου κτλ. Πράσινο σαπούνι, βρε αμάν να βάλουμε ένα μυρωδικό, βρε αμάν να βάλουμε ένα άλλο σαπούνι, τίποτα. Πράσινο σαπούνι. Αυτή λοιπόν η εταιρεία εξελίχθηκε και σήμερα έχει γίνει μια πολύ σύγχρονη παραγωγή με καλλιντικά, με σαμπουάν, με αυτόλουτρα. Και με κάτι μυρωδιές υπέροχες. Δεν υπάρχει, μοσχομύρισαν τα σπίτια μας. Υπέροχα προϊόντα, φοβερές συσκευασίες. Τα σαπούνια είναι πραγματικά καταπληκτικά και είμαι τόσο περήφανη για αυτή την εταιρεία που τελικώς λέω κάτσε παιδί μου να κάνω κάτι, να τη στείλω, να ετοιμάσουν κορίτσια σε και μάθω. Έτσι, μ' αξίζει. Μας αρέσουν και τα ιωρές μυρωδιές, λοιπόν, μας αρέσουν και τα... Λένε. Και χαίρομαι που σας άρεσε. Υπέροχα πάρα. Και τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα, ναι, σε όλο τον κόσμο. Και συσκευασίες, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Σύγχρονες, ωραίες συσκευασίες. Ναι, ναι, και απλές και χωρίς πολλά-πολλά. Και με μία ελληνικότητα, αλλά και... όχι αυτό το πράγμα που κάνει folklore. Καταπληκτικό. Ναι, 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 είναι πάρα πολύ μοντέρνο, μα δεν μπορείτε να φανταστείτε την περηφάνειά μου. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε γιατί όλες οι γυναίκες στην οικογένεια. Καταλαβαίνουμε γιατί όλες οι γυναίκες στην οικογένεια έχετε πολύ ωραία μαλλιά. Διότι η παράδοση θέλει το καλύτερο σαπούνι για τα μαλλιά να είναι αυτό το παραδοσιακό. Βεβαίως. Το πράσινο. Καλά, μην το συζητάτε. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Ένας άνθρωπος σαν και εμένα έχει βάλει δόξα τον Θεό και όταν έχει πολύ μακρύ μαλλί, ούκο λίγα σαμπουάν στο κεφάλι του. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά όταν το προϊόν είναι αγνό, όταν έρχεται πραγματικά από λάδι. Είναι διαφορετικό, παιδί. Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν το διαφημίζω, το συστήνω. Ό,τι μπορείτε να πάρετε από ελληνικό λάδι είναι πολύ καλύτερο. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι είναι και πολύ προσιτές οι τιμές. Δεν είναι δηλαδή, είναι μια πολυτέλεια προσιτή. Βέβαια. Που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, μα όλοι μπορούν να το δοκιμάσουν και να τα απολαύσουν. Ποιος μπορεί σήμερα πλέον και να είναι να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της καθαριότητας που είναι 100% πολύ πιο αυξημένη και λόγω ιού, και από την άλλη μεριά να δίνει και να κάνει λεφτά? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Οπότε τα προϊόν από τον τόπο σου είναι εξαιρετικό, είναι φθηνό, είναι καλό και το συστήνουμε. Και συστήνουμε και να υποστηρίζουμε τους τόπους μας ο καθένας, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ελληνική οικονομία. Να σας πω κάτι, κορίτσια. Εγώ το κάνω πλέον πάρα πολύ συνειδητά. Δηλαδή δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου σοβιετική. Ένας άνθρωπος που κινούμε όλη μου τη ζωή σε όλα τα μέρη του κόσμου είμαι. Αλλά τώρα από οπουδήποτε μπορώ να πάρω ένα προϊόν το οποίο να είναι ελληνικό από μια μικρή φάρμα στα Γιάννενα, από ένα μικρό παραγωγό κρασιού, από ένα μικρό παραγωγό ο οποίος προτείνει, εμείς ας πούμε στην Βρετανία παράγουμε λουκάνικα, προσούτα κτλ. Που δεν έχουν καμία διαφορά με αυτά που είναι τα εισαγωγή. Οπουδήποτε μπορώ το κάνω συνειδητά. Θα μου πεις μια οικογένεια θα σώσει την οικονομία? Όχι. Ένα λιθαράκι απειροελάχιστο να μπορείς να βάλεις και το βάζεις και το έχεις. Το βάζει στην υγειά, είναι μεγάλη υπόθεση. Πάμε να ρωτήσουμε τώρα πώς ήταν πάντα οι γιορτές στο Μητσοτακέικο. Εντάξει, εμείς ξέρεις έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά της πολύ παραδοσιακής οικογένειας. Τι κάνει η πολύ παραδοσιακή οικογένεια? Μαζεύεται όλοι μαζί, δίνει τα δώρα ο ένας τον άλλον.
Δεν το συζητάω για το άγχος των γιορτών που είναι κάτι το απίστευτο, ατελείωτος κατάλογος, παιδί, παιδάκι, μικρό, μεγάλο, μεσαίο. Και πάρα πολλά μέλη η φαμίλια. Και πάρα πολλά μέλη η φαμίλια. Και πάρα πολύ έτσι, ανάγκη στολισμού και παραμυθιού κτλ. Και μόλις τώρα τελείωσα την ιστορία με τον Δήμο, που εξήγησα, ο Δήμος είναι ο τελευταίος δημοτικός, και του εξηγούσα ότι αυτός τον έχω απέναντι από το γραφείο μου, οπότε τον βλέπω πιο συχνά. Του εξηγούσα ότι ειδοποίησα τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος Άγιος Βασίλης είχε βάλει στιγμή στον κατάλογο του ότι θα μαζευτούμε στο Καρπενήσι, αλλά του εξήγησα ότι λόγω κορονοϊού δεν μπορούμε και έτσι θα είμαστε στην Αθήνα. Για να μην χάσει τη διάσταση του Δήμου, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Άγιος Βασίλης θα ξέρει σε ποια διάσταση θα φέρει. Βέβαια! Και με κοιτούσε με ύφος, με μάτια γουρλωμένα καλά-καλά και μου λέει: το είπες, λέω: το είπα. Έχω εξηγήσει ότι η γιαγιά έχει απευθείας γραμμή. Δεν την πάει στενό. Λοιπόν, θυμάμαι, είχα κάνει τέτοιες μέρες συνέντευξη στην Μαρίκα τη Μητσοτάκη, στη μητέρα σας, και θυμάμαι ότι είχε βγει ο μπαμπάς σου και της είχε πει «Μαρίκα, αυτή τη φορά δεν θα δώσει συνταγή». Και μας έδωσε τη συνταγή του κουραμπιέ, που έγινε φυσικά... Αλλά δεν υπάρχουν καλύτεροι κουραμπιέδες, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, η συνταγή είναι συνταγή που δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Τέλος. Δεν μπορείς, όσο άσχετος και να είσαι από την κουζίνα, έτσι όπως είναι δοσμένη αυτή η συνταγή, δεν θα κάνεις λάθος. Θα κάνεις καταπληκτικούς κουραμπιέδες, αν πεις και στον κόπο να τους κάνεις μια σταλιά, θα είναι τέλειο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το ταλέντο της μαμάς στη μαγειρική το κληρονόμησε καμία σας? Η Αλεξία και η Κατερίνα η αδερφή μου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι η Αλεξία είναι έτσι ποτός μπροστά από όλα. Μάλιστα. Τώρα με τον COVID, πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει η καθημερινότητα, γιατί φαντάζομαι ότι είστε μια πολύ δραστήρια γυναίκα και ίσως αναγκαστήκατε κι εσείς να περιορίσετε τις δραστηριότητές σας. Καλά, περνάει αρκετά δύσκολα, πρέπει να πω. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ζήτω, μπράβο, μας κλείσανε. Χρειάζομαι πολλές φορές πολλές βαθιές ανάσεις. Αλλά περνάει γιατί έχω πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις. Δηλαδή, το ότι θα καταντούσα εγώ να μιλάω και να είμαι κρεμασμένη σε μία οθόνη, γιατί πασχετός δεν είναι, δεν είμαι κρεμασμένη. Δηλαδή, μην βλέπετε εσείς οι νέοι, η οποία έχετε όλη αυτή τη δυνατότητα κάθε μέρα, ότι εγώ θα ήθελα να είμαι κρεμασμένη σε μια οθόνη και να έχω δεύτερη οθόνη δίπλα μου για άλλη συνδιάσκεψη, δεν το φανταζόμουν ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μου. Τέλος πάντων, συμβαίνει. Άρα είσαι κρεμασμένα σε μια οθόνη, προσπαθείς να παρακολουθήσεις στην Βουλή πάω, και μετά τα βράδια, τι να σας πω, καθόμαστε ο Ισίδωρος και εγώ, και έχουμε εξαντλήσει το Netflix. Όλοι. Είναι εξαιρετικό το Netflix, πρέπει να σας πω. Συμφωνούμε. Netflix, το οποίο έχει πολύ ποιοτικότερες ταινίες από το Netflix καμιά φορά. Αυτά. Τίποτα. Και περιμένουμε την άλλη μέρα. Το μόνο που ευτυχώς κάνουμε είναι ότι ασκούμαστε όσο μπορούμε παραπάνω. Και επειδή καταλάβαμε από την πρώτη καραντίνα το θανάσιμο κίνδυνο να γίνουμε 500 κιλά, κάνουμε και αυστηρότητα διατροφή. Αυτά. Οι γιορτές πώς θα είναι περιορισμένες βέβαια, αλλά τα εγγόνια θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε. Ναι. Γιατί γιορτές χωρίς εγγόνια δεν γίνεται. Αδιαπραγμάτευτα ναι. Ευτυχώς η Αλεξία είναι πάρα πολύ αυστηρή και τους κάνει τα τεστ. Αλλά διαπραγμάτευτα ναι, δηλαδή δεν τους ζητάω. Δεν τους ζητάω καθόλου. Δεν ξέρω τι θα μας πούνε όλοι οι διάφοροι. Θα μετρήσουμε, θα μετρηθούμε, θα είμαστε λίγοι, θα κάνουμε ό,τι ακριβώς μας λένε οι ειδικοί, οι δημοξιολόγοι. Σε αυτό το τραπέζι θα μαγειρέψει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, μη φανταστείτε τώρα και πω σοβαρά. Εντάξει, εγώ δεν φανταστείτε για τις καμαρτές μου. Κάνω τα βασικά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Πώς αισθάνεται μία τόσο δυναμική γυναίκα που ο αδερφός της είναι πρωθυπουργός και ο γιος της δήμαρχος της Αθήνας? Περήφανη και για τους δύο, με τον τρόπο που λειτουργεί ο καθένας. Περήφανη είμαι, πώς να αισθάνομαι. Με τις αγωνίες
και για τον ένα και για τον άλλον, αν κάποια προβλήματα προκύπτουν. Μην νομίζετε, κλασικά πράγματα. Ο Κώστας με δουλεύει σε όλα τα κανάλια, γυναίκα και Ελληνίδα Μάνα. Αυτό. Να υποθέσουμε ότι υπάρχουν και τηλεφωνήματα ότι δεν μπορεί να ρωτήσουν την άποψή σας για κάτι, να συζητήσετε κάτι σχετικά με μη κάποια κίνηση, έτσι δεν είναι? Γιατί έχετε τρομερή εμπειρία. Για όνομα του Θεού, λογικό είναι. Και να μην πέσει το ερώτημα, πολλές φορές πέφτει η απάντηση πριν από το ερώτημα. Έτσι, σωστό. Γιατί είμαστε γυναίκες και είμαστε δυναμικές. Όχι, και γιατί ξέρεις, όταν είσαι λίγο πιο απ' έξω, έχεις και μία άμεση ενημέρωση πολύ πιο εύκολα. Οπότε αυτό σε διευκολύνει καμιά φορά τη δική μας τη δουλειά. Γιατί τι είναι ο πολιτικός τώρα? Ο πολιτικός είναι ένας δέκτης, έτσι, και από εκεί και πέρα εκπέμπει αυτά τα οποία ουσιαστικά δέχεται. Οπότε όσο πιο διευρυμένα είναι τα μηνύματα που δέχεται, τόσο καλύτερος πομπός είσαι και εσύ ο ίδιος. Το πρόβλημα είναι ότι με την καραντίνα αυτή η άμεση επαφή την οποία έχουμε, ή τουλάχιστον εγώ είχα όλη τη ζωή, δηλαδή θα έρθει, θα σου πει τον πόνο του, θα φύγει, θα ξανάρθει ο άλλος, ή θα πούνε 5 ή 10, όλο αυτό δεν είναι πια δυνατό. Και γίνεται μόνο μέσω αυτών των απίστευτων μηχανημάτων που έχουμε, το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα. Είναι άλλος τρόπος ζωής. Ναι, τον οποίο ελπίζω να τελειώσουμε γρήγορα. Ναι, δηλαδή, γιατί έτσι, κουραστήκαμε. Ναι. Υπάρχει κάποια ανάμνηση που διατηρείται ιδιαίτερη από τα Χριστούγεννα των παιδικών χρόνων? Εμείς ακολουθούσαμε λίγο πάντοτε έτσι, τα Χριστούγεννα, τα κλασικά. Δηλαδή η μαμά μας δεν μας άφησε, δεν στολίζαμε εμείς το δέντρο. Το έκλεινε. Που είχε κάτι σιρτές πόρτες στο σπίτι και έκλεινε το δέντρο. Το στόλιζε λοιπόν η ίδια και τα λοιπά, έβαζε τα πάντα κάτω από το αυτό. Και ακόμα θυμάμαι αυτό το αίσθημα του απόλυτου θαυμασμού, μικρό παιδί, όταν άνοιγαν αυτές τις σιρτές πόρτες και στεκόμασταν μπροστά στο δέντρο. Νομίζαμε ότι ήταν, τι να σας πω, η Disneyland. Πώς περιγράφεται αυτό το συνέστημα? Αυτό το συνέστημα του απόλυτου θαυμασμού και όλου του παραμυθιού, το οποίο εμείς τα πιστεύαμε για αρκετά χρόνια. Δηλαδή νομίζω πως πρέπει να γίνει 5 για να καταλάβω ότι η μαμά μου ήταν ο ηθήν ο νους σε όλες τις ιστορίες και ότι δεν υπήρχε κάποιος μαγικός τρόπος που έγιναν σε όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία πράγματα είναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ωραία. Γλυκές αναμνήσεις. Θέλουν το παραμύθι τους, θέλουν τη γλυκιά τους γεύση. Και θέλουν κυρίως πάρα πολύ αγάπη. Και για αυτούς τους ανθρώπους που ίσως σήμερα πρέπει να τους θυμηθούμε πιο πολύ από ποτέ, που είναι μόνοι. Γιατί όσοι από εμάς έχουμε οικογένειες, έχουμε ανθρώπους που γύρω μας είμαστε προνομιούχοι. Ας θυμηθούμε και αυτούς που είναι μόνοι. Πάντα κάτι μπορούμε να κάνουμε για να τους κάνουμε λιγότερο μόνοι. Ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές που είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά, και το 21 θα είναι η χρονιά της ελπίδας. Ευχαριστούμε, φιλάκια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.